πρωταθλητής Κρήτης στην Παλιμίνωας γιόρτασε το τέλος μιας υπέροχης χρονιάς. Το 2019 χάρισε στον σύλλογο 2 τετραετής θέση στο ομαδικό στην Ελλάδα, την κατάκτηση του Παγκρίτου πρωταθλήματος καθώς και πολλά πανελλήνια μετάλλια. Με αφορμή λοιπόν τις παραπάνω επιτυχίες διοργανώθηκε μια όμορφη γιορτή όπου στο επίκεντρο ήταν οι αθλητές του και βέβαια ο Κώστας Δαμιανάκης που διεκδικεί την πρόκρισή του στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας της Πάλης, τον Ολυμπιονίκη, τον Κώστα Θάνο, ο οποίος εκτός από συγκλονιστικός αθλητής, εκτός από Ολυμπιονίκης, είναι και ο αναμορφωτής της Ελληνικής Πάλης, καθότι όταν ανέλαβε πρόεδρος την εποχή της κρίσης, συμμόρφωσε τα κακό σχήμενα, μας έκανε μεγάλη τιμή που ήρθε, όπως και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε, δηλαδή να μεγαλώνει η οικογένεια του Μίνωα. Είμαστε ήδη μια αρκετά μεγάλη οικογένεια. Προχωράμε σταθερά. Πράγματι, έχουμε 2 εκδηλώσεις στον χρόνο αγωνιστικές. Το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης και το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελευθέρας Πάλης που γίνεται στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο, που και οι 6 σύλλογοι συμμετέχουν με πάρα πολλές δεκάδες, εκατοντάδες αθλητές και συνενώνονται μεταξύ τους με σκοπό την ανάπτυξη, τη διάδοση του αθλήματος όσο μπορούν περισσότερο. Ο Μίνωας είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Ο Δημήτρης ο Χριστόφορος, αυτός που ξεκίνησε όχι μόνο το σύλλογο το Μίνωα, την πάλι στην Κρήτη από το 1980, αν θυμάμαι καλά, συνεχίζει σήμερα και μέσα από τη δουλειά τη δικιά του έχει πάρει τα σκήτρα πλέον και τη σκητάλη ο γιος του, ο Κώστας ο Χριστόφορος. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες αθλητές. Πολύ δύσκολο για ένα σύλλογο περιφερειακό όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Έχουν πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Από τους εφήβους του Μίνωα βραβεύτηκαν ο Δαμιανάκης Κωνσταντίνος, Σπυριδάκης Εμμανουήλ και Παπαδάκης Νικόλαος. Από τους παμπέδες, ο Μουζουράκης Ηλίας, Μαριδάκης Κωνσταντίνος, Βασάλος Γεώργιος, Μπουζουνιαράκης Γρηγόριος, Βουγιατζής Γεώργιος, Λιδωριανάκης Ιωάννης, Χαλκίτης Κωνσταντίνος, Καλέργης Κωνσταντίνος και Μαριδάκης Ιωάννης. Ο Δαμιανάκης ο Κώστας. Εμείς σαν νεακοί δεν φιλοξενούμε κάποιο σωματείο σε εγκαταστάσεις μας προπονητικά, όμως είμαστε ανοιχτοί, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το συζητήσαμε εδώ και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και με την οικογένεια. Θέλουμε όποτε μας δοθεί ευκαιρία από κοινού να οργανώσουμε μία εκδήλωση, διότι γνωρίζουμε όλοι ότι πάλι ίσως είναι το πιο ιστορικό και το πιο αρχαίο άθλημα, έχει ξεκινήσει από τη χώρα μας, από την πατρίδα μας. Νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και πρέπει και να το διαφημίσουμε. Επίσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον αντιδήμαρχο Μαλεβιζίου Γιώργο Πετούση για την προσφορά του στον αθλητισμό, στον δημοσιογράφο της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη Γιώργο Μημίκο, καθώς και στον Ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Θάνο για την προσφορά του στην ελληνική πάλη. Είναι η μεγαλύτερη, ίσως και μία από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, γιατί ασχολήθηκα περισσότερο με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, αλλά όταν συντελούμε από το αρχαιότερο άθλημα, το γνήσιο ελληνικό άθλημα της πάλης, πραγματικά είναι συγκινητικό και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω να παλεύω, γιατί τη λέξη παλεύω τη λέμε σε όλα μας, στη ζωή ό,τι και μας τύχει. Απλά θα πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Χριστόφορου, γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα με τον Δημήτρη και τον Κώστα να κάνω τις πρώτες αθλητικές ιστορίες που μου έφεραν μια βράβευση στη συνέχεια από τον ΣΑ, το σύλλογο στην Αθήνα, τον δημοσιογράφο, τον σύνδεσμό μας. Μου έφεραν γούρι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Από τότε συνέχισα 5 χρόνια τις αθλητικές ιστορίες στη Νέα Κρήτη. Αφιερώσω αυτή την βράβευση σε όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, όπως κάνω κάθε φορά μου επιτρέψετε στους παππούδες και τις γιαγιάδες μου και ψηλά που βλέπουν και μου έκαναν μικρασιάτικο και κριτικό μαζί και στους ανθρώπους που είναι εδώ τους δικούς, τους συγγενείς, τους γονείς μου και όλους τους δικούς ανθρώπους που είχαν.